Χαίρετε λοιπόν φίλες και φίλοι του Διαβλου 924, είστε πάντα συντονισμένοι στην αγαπημένη μας συχνότητα στους 92,4 και από αυτή τη στιγμή είμαστε και ζωντανά στη σελίδα μας στο Facebook, πληκτρολογώντας λοιπόν Διαβλου 924. Όσοι δεν θέλετε να μας ακούτε, μπορείτε να μας ακούτε και να μας βλέπετε ταυτόχρονα διαδικτυακά. Και όπως γνωρίζετε, όλο αυτό το διάστημα ο Διαβλου 924 δίνει βήμα σε ανθρώπους του τόπου μας προκειμένου να μας πούνε για την δική τους υποψηφιότητα, να μάθουμε για αυτούς, να μάθουμε για το όραμά τους για την Ροδόπη μας, και έτσι ώστε την Κυριακή στις 21 Μαΐου να έχουμε σχηματίσει μία σφαιρική άποψη και να έχουμε επιλέξει τελικά αυτόν και αυτούς που θα μας εκπροσωπήσουν στα κέντρα των αποφάσεων και θα διεκδικήσουν για τον τόπο μας. Ένας από αυτούς λοιπόν είναι και ο γιατρός χειρούργος Οριλάς, ο κύριος Θανάσης Ελευθεράκης, ο οποίος κατεβαίνει σαν υποψήφιος βουλευτής Ροδόπης φυσικά με την Ελληνική Λύση και τον κύριο Βελόπουλο. Ας τον βάλουμε ευθύς αμέσως στην συντροφιά μας, γιατί για αυτόν τον λόγο έχει έρθει, για να συζητήσουμε και να πούμε έτσι πολύ σημαντικά θέματα, κύριε Ελευθεράκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας να είστε σήμερα εδώ στον Διάβλο στους 92,4 και να κάνουμε έτσι μία συζήτηση τόσο για τη δική σας υποψηφιότητα όσο και για τις θέσεις του κόμματός σας. Ευχαριστώ εγώ, κυρία Τσουμπανίδου, για την πρόσκληση. Δεν ανάγκη να μας ευχαριστείτε εσείς. Τώρα είναι ζητούμενο όλων των υποψηφίων να παρουσιαστούν όσο πιο πολύ μπορούν, να κοινοποιήσουν τις θέσεις τους, να τους μάθει ο κόσμος. Όπως είπατε πολύ σωστά. Όχι να τους μάθει, να τους ξαναθυμηθεί κιόλας ο κόσμος. Ναι, εδώ μικρή κοινωνία είναι, γνωριζόμαστε. Να ακούσει τις απόψεις του, έτσι ώστε όταν θα πάει στην κάλπη να ζυγίσει τις υποψηφιότητες και να ψηφίσει κατά συνείδηση. Χαίρομαι πολύ που είμαι στο Διάβλο. Συγκινούμε και αρκετά. Ο Διάβλος ήταν από τα πρώτα ραδιόφωνα της ελεύθερης ραδιοφωνίας, θυμάμαι, το μακρινό 89. Εγώ τότε τελείωνα το Λύκειο. Εδώ το πρώτο Λύκειο. Και φυσικά τότε ακούγαμε πολύ ραδιόφωνο. Και δεν υπήρχαν και social media, ούτε αυτά τα ραδιόφωνα, αφιερώσεις. Δηλαδή το θυμάμαι με συγκίνηση. Πολύ χαίρομαι που είμαι εδώ πέρα. Και εμείς που φιλοξενούμε εσάς, έναν γιατρό ο οποίος έχει μια πολύ σημαντική πορεία στα ιατρικά θέματα. Και ξεκινώντας έτσι και απευθείας κιόλας με τα αυτονόητα, πραγματικά πώς ένας γιατρός μπορεί να μετέχει στην πολιτική και πώς ένας γιατρός μπορεί να βρει χρόνο για την πολιτική, γιατί δεν είστε ένας γιατρός του γραφείου, είστε ένας ενεργός γιατρός, χειρουργείτε, βλέπετε ασθενείς. Ναι, δουλεύω κανονικότατα. Όπως το έχει ο καθένας στο μυαλό του, χειρουργό, είναι χειρουργική ειδικότητα η οτορινολαρυγγολογία. Γίνεται όμως. Πιστέψτε με, γίνεται. Και νομίζω ότι πρέπει να γίνεται. Ωραία, λέτε πώς ένας γιατρός. Με το ίδιο σκεπτικό θα πούμε και πώς ένας αγρότης. Γιατί όχι. Οι αγρότες τώρα είναι, αν εξαιρέσει κανείς ένα διάστημα μέσα στο χειμώνα που κάθονται, αυτή τη στιγμή δουλεύουν από το που θα χαράξει η μέρα μέχρι και αργά τη νύχτα, δεν ανάγκη, και με το φως της νύχτας δουλεύουν όλοι οι επαγγελματίες. Και οι υπάλληλοι έχουν τις δουλειές τους, έχουν τις υποχρεώσεις τους. Οπότε τι θα πρέπει να κάνουμε, δηλαδή όλοι εμείς να μένουμε πίσω στις δουλειές μας, αχθοφόροι εργάτες, για να κουβαλάμε στις πλάτες μας ποιους? Επαγγελματίες πολιτικούς? Εγώ πραγματικά δεν πιστεύω ότι άνθρωπος που δεν είναι ενεργό κύτταρο της κοινωνίας, δεν δουλεύει ο ίδιος και η μόνη του δουλειά είναι να, ας μην το πω αερολογεί, αλλά τέλος πάντων να θεωρητικολογεί, τελικά να αναλάβει αυτός θέση εξουσίας και να κυβερνάει. Πρώτον, δεν μπορεί να νιώσει τίποτα από αυτά που νιώθουν όλοι οι άνθρωποι που ζουν την καθημερινότητα. Δεν μπορεί να καταλάβει τι θα πει ο φόρος να ανέβει όχι 1% και 2%, να ανέβει 0,5%. Τι σημαίνει αυτό για έναν επαγγελματία? Τι σημαίνει
ότι ενώ κουράστηκε, δεν έχει καμία παροχή σε προσωπικό επίπεδο, δεν έχει καμία ανταποδοτικότητα ο φόρος που πληρώνει ή που του παρακρατείται από το μισθό του. Δεν μιλάμε μόνο για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και μετά πρέπει για τα παιδιά του να πληρώσει από την τσέπη του, να μην έχει υγεία, να μην έχει παιδεία ή να έχει το επίπεδο υγείας, ας πούμε, που έχουμε εμείς, που οθεί όλους τους ανθρώπους τελικά, αν όχι όλους, το μεγαλύτερο ποσοστό στην ιδιωτική υγεία. Δηλαδή δεν μπορεί να τα καταλάβει αυτά. Ο καλοζωισμένος εκλεγμένος που δεν έχει δουλέψει, εννοώ όχι την πολιτική, πραγματική δουλειά στη ζωή του. Νομίζω ότι όλοι οι πολιτικοί πρέπει να είναι άνθρωποι που έχουν εργαστεί και φυσικά να εκπροσωπούν όλες τις κοινωνικές ομάδες. Θεωρείτε και, ότι... Να πω αυτό μόνο γιατί, για μένα η χειρότερη έτσι, κατηγορία ανθρώπων που πολιτεύονται είναι οι επαγγελματίες πολιτικοί. Όπως κάποιες χώρες έχουν, πώς το λένε, έχουν όριο. Μία τετραετία, δύο, τέλος. Ας έρθουν άλλοι, φτάνει. Ό,τι είχες να προσφέρεις, το προσέφερες. Οι επαγγελματίες που εκλέγονται, ξαναεκλέγονται, ξαναεκλέγονται. Δεν τους νοιάζει, μετά τους νοιάζει μόνο η εκλογή τους, κυρία Τσουμπανίδου. Καταρχήν τους νοιάζει μόνο η εκλογή τους, γιατί μετά δεν έχουν και κανένα αντικείμενο, δεν έχουν τι να κάνουν. Περιμένουν να βολευτούν σε θέσεις κρατικοδίαιτες. Δεν είναι. Δεν μπορεί να καταλάβει την καθημερινότητα του ανθρώπου. Και όσο πιο ψηλά πολιτικά πάμε, τόσο χειρότερα είναι. Και θα το πάμε παράδειγμα με το όνομά του. Μπορεί να νιώσει ο κύριος Μητσοτάκης τι θα πει λογαριασμός της ΔΕΗ. Πιστεύετε ότι οποιοδήποτε λογαριασμός της ΔΕΗ μπορεί να τον στεναχωρήσει? Πόσο ποσό να του πάει, αν τα πληρώνει και ο ίδιος, τώρα δεν ξέρουμε κιόλας πώς γίνεται σε αυτά τα επίπεδα. Δηλαδή, τι να πάει στον Μητσοτάκη λογαριασμός τηλεφώνου ή ΔΕΗ και να πει, αχ, είναι πολλά, πώς θα τη βγάλουμε. Εσείς όμως το νιώθετε πολύ καλά αυτά. Και σαν επαγγελματία. Τον τελευταίο χρόνο εμένα, Ελευθεράκη. Όταν μου ήρθε στο ιατρείο 1890, λες και έχω, και εγώ δεν ξέρω τι βιομηχανία. Εντάξει, ένα ιατρείο είναι. Έχουμε έναν κλίβανο, πέντε φώτα, εργαλεία, αλλά εντάξει. Και μάλιστα αυτοί οι μεγάλοι λογαριασμοί συνέπεσαν τότε που είχε επισκεφθεί και την Αμερική και τον χειροκροτούσαν όρθιοι εκεί στο Κογκρέσο. Δηλαδή, που δεν ξέρω, το θεώρησαν πολύ φοβερό, καταπληκτικό κατόρθωμα, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας. Και καφιόταν γι' αυτό και ακόμη το λένε. Είναι και προεκλογικό επιχείρημα μερικές φορές, τον χειροκρότησαν στο Κογκρέσο. Ωραία, μήπως κανένας από αυτούς που χειροκροτούσε να του στείλω λογαριασμό να καλύψει, έτσι, να το νιώθει. Ναι, δηλαδή, το ρεζουμέ, για να μην πλατιάζω και σας κουράζω, είναι αυτό, ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν, αυτοί πρέπει να πάρουν και τα ηνία και να κυβερνούν αυτοί με οποιαδήποτε θέση. Θεωρείτε λοιπόν, με βάση αυτά όλα που μας λέτε αυτή τη στιγμή, ότι αυτό ήταν και ένα πολύ σημαντικό κίνητρο για εσάς, ώστε να ασχοληθείτε και με την πολιτική? Μα, δηλαδή, βέβαια, αυτή η δυσαρέσκεια που μας εκφράζεται, το ότι μας κυβερνάνε άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν βγει στο μεροκάματο του πόνου που λέμε, επηρέασε την επιλογή σας ώστε να αποφασίσετε? Φυσικά. Να ασχοληθείτε με, να τα, με, τα κοινά, με τα πολιτικά κοινά. Να σας πω πολύ ευχαρίστως πώς το αποφάσισα. Πρέπει και εσείς να ξέρετε και οι ψηφοφόροι εδώ να ξέρουν τα κίνητρά μας. Έχω στην πολιτική, μπήκα μεγάλος σχετικά πριν από 5 χρόνια. Δεν είχατε ξανασχοληθεί με πολιτικά κοινά, δηλαδή να είστε σε κάποια παράταξη, σε κάποια φοιτητική παράταξη και να ασχοληθείτε? Όχι. Ήμουν πολιτικοποιημένος, πάντα με ενδιαφέραν τα κοινά. Πέρασα βέβαια μια περίοδο εκεί, φοιτητής λίγο μετά, όταν άρχισα να μπαίνω στη δουλειά έτσι, με όλη την ορμή μου και την διάθεση. Είχα το σκεπτικό που πολλοί άνθρωποι έχουν ότι αυτά δεν είναι για μας, εμείς τη δουλειά μας και τα λοιπά. Αλλά δεν είχα ποτέ κομματική ταυτότητα. Δηλαδή δεν προέρχομαι από κομματικό σωλήνα, ούτε είχα και βλέψει τέτοιου τύπου, ούτε όπως λέτε από παρατάξεις, ούτε από κληρονομιά, από πατέρα, από κληρονομικό από δικαίωμα, τζάκι. Από τζάκι πολιτικό, αχ, αυτά τα τζάκια. Όπως και είναι τα τζάκια μας και είναι και τα πολιτικά τζάκια. Τελικά είναι η μοίρα του τζακιού να καίει.
Το μόνο κίνητρό μου ήταν, γιατί πραγματικά εγώ δεν ψάχνω ούτε οικονομικό διέξοδο, ούτε επαγγελματικό διέξοδο στην πολιτική. Δόξα τω Θεώ, έχω τη δουλειά μου, πάω και καλά, να μην παραπονιόμαστε συνέχεια. Αλλά ήταν αυτή η αγανάκτηση. Δεν γίνεται, κυρία Τσομπανίδου, δηλαδή πάμε από το κακό στο χειρότερο, ακούμε τις ίδιες υποσχέσεις, τα οράματα, θα κάνουμε, κάθομαι και θυμάμαι, τώρα είναι και εύκολο να τα βρει κανείς και στο ίντερνετ, παλιά προεκλογικά σποτ της δεκαετίας του 80, του 90, λες και είναι τα τωρινά. Δηλαδή έχει αλλάξει μόνο το στυλ της εμφάνισης και τα λοιπά. Τα λόγια, η ουσία είναι το ίδιο. Μονίμως έχουν οράματα, μονίμως έχουν σχέδια, οι ίδιοι που εναλλάσσονται συνεχόμενα όλα αυτά τα χρόνια. Και τι τους εμπόδισε να τα πραγματοποιήσουν όλα αυτά τα οράματα, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή τους ακούσα αυτούς από τα παλιά συστημικά κόμματα, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο είναι 70% ίσως και παραπάνω παλιό ΠΑΣΟΚ, τους ακούσα λες και ήρθαν χθες από κάπου, ήταν κάπου σε κάποια άλλη χώρα και ήρθαν τώρα να τα διορθώσουν όλα. Και το λένε δηλαδή και με ένα στόμφο και χωρίς ντροπή. Δηλαδή τα δημιουργήσατε, τα διορθώσατε. Πραγματικά, μένω όπως τώρα, ας πούμε, χωρίς λόγια, νομίζω ότι πού ήσασταν. Δηλαδή ήρθαμε τώρα, γεια σας, ήρθαμε να σας σώσουμε, επιτέλους, ήρθαν οι σωτήρες σας. Αυτή η αγανάκτηση, αυτή το αδιέξοδο και επίσης η μηδενική προοπτική για το μέλλον, τι θα αφήσουμε. Κάθε γενιά παραλαμβάνει χειρότερη κατάσταση. Μεγαλώνουν τα παιδιά μας. Έχω ένα γιο. Δηλαδή, η αδερφή μου ήδη μετανάστευσε. Η νέα μετανάστευση για επαγγελματικούς λόγους έφυγε από τον τόπο. Θα πρέπει να φύγει και το παιδί μου, θα πρέπει να φύγω και εγώ σε λίγο. Έχουμε μια υποχρέωση απέναντι στις γενιές που έρχονται. Και αποφάσισα εγώ έτσι να ασχοληθώ ενεργά. Γιατί μόνο με την ψήφο, ναι μεν φυσικά είναι το όπλο το μεγάλο του λαού, αλλά λέω αντί απλά να ψηφίζω κάτι, ας πάω να συμμετέχω. Και γιατί με ελληνική λύση, δηλαδή πραγματικά τώρα εκεί οδηγείται. Εκεί φυσικά, ήταν το ερώτημα που πραγματικά πίστευα ότι θα το κάνετε, ωραία, το αποφάσισα. Εγώ με όρημη σκέψη πήγα στην ελληνική λύση. Παρακολουθούσα τους πάντες. Και πριν πω να κάνω αυτό το βήμα το πιο ενεργό, έκατσα είδα καταρχήν τα πεπραγμένα τους. Σε κάποιον που κυβέρνησε δεν είναι ανάγκη να δεις τι υπόσχεται. Το έχεις δει στην πράξη, μπορώ θέλετε να υποσχεθώ να πείτε τα πάντα, ό,τι θέλετε. Μαυρογιαλούρος. Και θάλασσα θα σας φέρουμε. Και αυτό θα κάνουμε. Ωραίος ο Λάμπρος ο Κωνσταντάρας εκείνη την ταινία. Ωραίος, εκείνος είχε και, έτσι για να κάνουμε είχε και λίγο συνείδηση χιούμορ. Ο άνθρωπος, δηλαδή λειτουργούσαν οι γκρούεζες πίσω από την πλάτη του. Δεν είναι ανάγκη να κάτσω να δω τι υπόσχονται. Ξέρω τι θα υποσχεθούν. Τώρα υπόσχονται τα πάντα. Τα πάντα, ό,τι θέλει κανείς. Και φτάνουν και σε αστιότητες. Ελεημοσύνες, το 150 στην νεολαία. Τα σχολικά γεύματα εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Που δόθηκαν πριν τρεις μέρες, τώρα που τελειώνει το... Δηλαδή, είναι αστιότητες, είναι προσβλητικά αυτά. Δηλαδή, αν το δει κανείς και το αναλύσει, δηλαδή σε θεωρεί ο άλλος ότι να πάρει ένα κοκαλάκι τώρα, ένα ψυχουλάκι από τον μέγα κυβερνήτη, τον σωτήρα σου, για να ψηφίσεις. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να ακούσω τις υποσχέσεις τους. Είδα τα πεπραγμένα τους. Είδα και τις υποσχέσεις τους, τις οποίες ποτέ δεν τηρήθηκαν. Ούτε καν τα μεγάλα κόμματα έχουν κάποιο πρόγραμμα συγκεκριμένο. Ευχολόγια, αερολογίες, στήριξη, οράματα. Έχουμε ακούσει τα ξανά, έχουμε ακούσει. Το μόνο κόμμα, άσε που δεν υπήρχε περίπτωση δηλαδή να ακολουθήσω κάποια από αυτά τα συστημικά κόμματα, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ από τα παλιά, θα έπρεπε να είναι ένα κόμμα που να συμφωνεί καταρχήν με τις δικές μου έτσι. Απόψεις, τη δικιά μου ιδεολογία, αυτήν του
πιο συντηρητική θέλετε να την πείτε. Πείτε την και έτσι, δεν με νοιάζει. Δηλαδή δεν έχει και τόσο σημασία πώς θα τη βαφτίσετε. Εγώ είμαι αυτής της άποψης. Του πατριωτισμού. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Επειδή η Χούντα χρησιμοποίησε κάποιες λέξεις, δεν σημαίνει ότι απαγορεύεται να τις χρησιμοποιήσουμε ξανά. Όποιος πήγε αυτά τα πράγματα πια, Χούντα. Μα τι θα πει Χούντα. Εμείς δεν παίρνουμε το, προσωπικά τώρα έτσι, και ναι, ναι. Κουβέντα, δεν παίρνω το σύνθημα επειδή είμαι λάτρης της Χούντας. Απλά, ωραία, η Χούντα χρησιμοποίησε αυτές τις λέξεις. Γιατί τα άλλα κόμματα τι κάνουν, δεν καπηλεύονται λέξεις και έννοιες. Σοσιαλισμός, προοδευτικότητα. Πόσο σοσιαλιστικό κόμμα είναι το ΠΑΣΟΚ, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Με τα εκατομμύρια καταθέσεων, με τα ακίνητα, δεν ξέρουν τι έχουν και τι δεν έχουν. Ή ο νεοφιλελευθερισμός της Νέας Δημοκρατίας και της οικογένειας Μητσοτάκη, που αυτή τη στιγμή κρατάει τα ενία, όχι ότι μιλάμε επί προσωπικού, η οποία τι είναι ο νεοφιλελευθερισμός, όλοι είναι κρατικοτρεφούμενοι, κρατικοδίαιτοι εδώ και γενιές. Δηλαδή έχουν άπειρες περιουσίες. Όλοι τα ξέρουμε. Τα λένε και στα πόθενα έσχυν και εκεί είναι αυτά τα λίγα που αναγκάζονται να πούνε, πως υπάρχουν και που δεν δηλώνουν. Από πού τα βγάλανε αυτοί οι νεοφιλελεύθεροι, δηλαδή μόνο από κρατικό χρήμα. Ποια είναι η διαφορά του, ας πούμε, από τον κομμουνιστή, θεωρητικά, αφού τρέφεται με κρατικό χρήμα. Δηλαδή, όπως η Χούντα καπηλεύτηκε κάποιες έννοιες, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, το ίδιο καπηλεύονται και αυτοί τις έννοιες. Νεοφιλελευθερισμός, όχι προοδευτική ή άλλη. Πού είναι η προοδευτικότητα, όταν με τον Καστρούγκαλο κόπηκαν οι συντάξεις, μειώθηκαν, αυτός είναι ο σοσιαλισμός και η φιλολαϊκή πολιτική. Οπότε το κόμμα, για να επιστρέψω στο ερώτημα, θα έπρεπε να είναι αυτού του σκεπτικού. Πώς πιστεύετε? Ή να ιδρύσω εγώ ένα κόμμα. Αν πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε ένα κόμμα, ένα ακόμη κόμμα στην Ελλάδα. Πώς πιστεύετε ότι αυτή η διαφορετικότητα που παρουσιάζει η ελληνική λύση μπορεί να γίνει αποδεκτή από τους ψηφοφόρους, από τον ελληνικό λαό? Και πώς μπορείτε να πείσετε τον ελληνικό λαό ότι να αλλάξει πορεία, να αλλάξει σελίδα από αυτό που, όπως μας λέτε εσείς, το κατεστημένο ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ? Καταρχήν να σας πω ότι δεν χρειάζεται και μεγάλη προσπάθεια. Όλη αυτή την περίοδο που μιλάμε τους ανθρώπους, αλλά και χωρίς να είναι προεκλογική περίοδος, στην κοινωνία ζούμε. Όλοι είναι αγανακτισμένοι, είναι μπουχτισμένοι, να μην χρησιμοποιήσω τις εκφράσεις που λένε όταν πάμε να συναντηθούμε, με αυτούς που υπάρχουν. Δηλαδή δεν χρειάζεται να τους το πω εγώ. Το διαπιστώνουν από μόνοι τους. Ότι αυτά τα κόμματα της μεταπολίτευσης και πριν τη μεταπολίτευση, που στην ουσία τα ίδια ήταν, απλά είχαν άλλα ονόματα, αλλά οικογένειες, αν σκεφτείτε τα επίθετα, οι ίδιοι και οι ίδιοι ήταν, ό,τι είχαν να προσφέρουν. Είχαν πάνω από μισό αιώνα στη διάθεσή τους να κυβερνούν με αυτοδυναμίες, ελεύθερα, χωρίς να περιορίζονται από τίποτα, να προσφέρουν, να αναπτύξουν τη χώρα, να την κάνουν και μέσα στον κεντρικό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή όχι καμιά χώρα αποκομμένη, και μια χώρα ευλογημένη δηλαδή, και γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά που είναι τοποθετημένη και με το κλίμα που έχει. Είχαν τις ευκαιρίες τους να παράξουν έργο. Το έργο το βλέπουμε, το βιώνουμε. Οπότε μένει μόνο το δεύτερο σκέλος, γιατί να διαλέξουν εμάς. Έτσι ακριβώς. Μπορούν να δουν το πρόγραμμά μας, γιατί πριν δεν τελειώσαμε. Στην επιλογή του κόμματος, το μόνο κόμμα που έχει πρόγραμμα καταρτισμένο, κοστολογημένο, με λεπτομέρειες, είναι η Ελληνική Λύση. Αλλά πρέπει κανείς να κάνει την αναζήτησή του και όχι να μένει μόνο στις εντυπώσεις, στις ατάκες και τα λοιπά, ή στην παραπολιτική που αρχίζουν για το Βελόπουλο και τις τηλεπωλήσεις και τα λοιπά. Το κόμμα έχει κοστολογημένο πρόγραμμα, είναι στη διάθεση καθενός, είναι εκτυπωμένο. Όποιος θέλει μπορεί να περάσει από τα γραφεία του κόμματος να το πάρει. Είναι σε PDF αναρτημένο στη σελίδα του κόμματος. Οπότε αυτά όλα φαίνονται. Επίσης έχει παρουσιάσει και ένα έργο, είναι 4 χρόνια στη Βουλή. Δεν είναι ότι δεν έχουμε καθόλου παρουσία. Αυτά τα 4 χρόνια με αυτούς τους 10 βουλευτές έγινε έργο θεσμικό, ό,τι μπορούσε
και αυτό πάλι ήταν μια σοβαρή πολιτική. Δεν κάναμε πολιτική τύπου έτσι, εντυπώσεων, να πάρεις το όπλο που σου δίνει ναι, το κράτος και να τραμπουκίζεις και να... μπορούσαν να γίνουν αυτά και να πει κανείς, «Α, να, είναι μάχημοι». Το θέμα είναι επί της ουσίας. Προσπαθήσαμε, έχουν γίνει άπειρες επιρωτήσεις σε όλα τα θέματα, γι' αυτό και γνωρίζουμε όλα τα θέματα της καθημερινότητας. Εγώ ξέρω πολύ καλά της υγείας, ξέρω τα πατριωτικά, τα τοπικά εδώ για την... τα εθνικά που με καίνε από προσωπικό ενδιαφέρον, αλλά για κάθε θέμα υπάρχει ανάλογος τομεάρχης. Κάνουμε επερωτήσεις, προτάσεις νόμων για τις πρέσπες. Απλά έχουμε 10 βουλευτές. Θέλαμε να γίνει εξεταστική επιτροπή. Το υπέγραψαν μόνο οι 10 δικοί μας βουλευτές. Όλοι οι άλλοι, σε όλα τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας, ειδικά που βγαίναν στα συλλαλητήρια τότε πριν υπογραφεί η Συμφωνία των Πρεσπών, 20 από αυτούς χρειαζόταν να υπογράψουν να γίνει εξεταστική επιτροπή. Όχι να καταδικάσουν κάτι, να ελεγχθεί πώς φτάσαμε εκεί πέρα. Δεν το υπέγραψε κανένας. Και πολλά άλλα θέματα και παρεμβάσεις. Δηλαδή, μπορεί κανείς να δει το έργο μας. Το οποίο ήταν σοβαρό. Δεν έκανε κανείς γραφικότητες. Και να μιλάω μόνο για τη Νέα Δημοκρατία. Θυμάστε κάποιους βουλευτές, δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομα, που πήγαινε και ξάπλωνε έξω από τη Βουλή με τους μετανάστες. Ναι, εντάξει, ας μην αναφέρουμε. Τώρα ονόματα... αυτό πολιτική είναι, δηλαδή. Δηλαδή, εντάξει, εντυπωσιασμού. Μπορούμε εκεί. Γιατί να μην αναφέρουμε, δημοσίως το έκανε. Ένας κριτικός με το μουστάκι που είχε πάει και είχε ξαπλώσει έξω από τη Βουλή, που κάνανε κάποιοι μετανάστες, είχαν κατασκηνώσει έξω από τη Βουλή για διαμαρτυρία, ναι, ναι, και ναι, πήγε πάχαμε να μείνει μαζί τους να κάνει απεργία πείνας. Δηλαδή, αστιότητες. Ωραία, μπορείς να τα κάνεις αυτά. Μιλάμε για ουσία. Αυτά ζητάμε να δει ο κόσμος, να δει και εμάς, ποιοι είμαστε ο καθένας. Δεν είναι μόνο το κόμμα και ο αρχηγός, είναι και σε τοπικό επίπεδο. Ποιοι έρχονται να ζητήσουν να διεκδικήσουν την ψήφο τους, να μας κρίνει, να ζυγίσει και να ψηφίσει κατά συνείδηση φυσικά. Η Ελληνική Λύση μαζί με το ΚΚΕ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, είστε οι μόνοι από τα ισχυρά κόμματα και μαζί με το Μέρα 25, αλλά δεν το βάζω το Μέρα το 25, γιατί το Μέρα 25 ο πρόεδρος έτυχε να είναι κυβερνητικός ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ τότε. Οπότε εσείς και το ΚΚΕ είστε οι μόνοι που δεν κυβερνήσατε και τους άλλους τους έχουμε δει όλους. Θα κάνουμε όμως μια μικρή παύση εδώ πέρα, ναι, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί για ραδιοφωνικούς λόγους επιβάλλεται. Εσείς μείνετε όμως συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε 3 λεπτά περίπου. Η ώρα είναι μία. Ώρα να εξοφλήσουμε το λογαριασμό της κινητής τηλεφωνίας, ΔΕΗ, ΕΝΦΙΑ, ΕΦΚΑ, τέλη κυκλοφορίας, παράβολα δημοσίου, ασφαλιστικές εταιρείες ζωής, υγείας, αυτοκινήτου, εύκολα, γρήγορα, χωρίς αναμονή, στο 24 ώρες μάρκετ, όλο το 24ωρο. Είναι γεγονός. Το eFood και το 24 ώρες Market ενώνουν τις δυνάμεις τους για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας 24 ώρες το 24ωρο. Μπες τώρα στο efood.gr, δες τη μεγαλύτερη γκάμα των προϊόντων μας, αλλά και των προσφορών μας, απλά, γρήγορα και με ένα κλικ στο χώρο σου. Κατέβασε τώρα το app και ψώνισες. Διάβλος 924. Γεια, άκου. Όταν μιλάμε για απολαυστικές γεύσεις, ολόφρεσκες ιδέες και άψογη εξυπηρέτηση, τότε σίγουρα είμαστε στο Caffeine Roastery Superfoods. Αρωματικοί καφέδες, ροφήματα, υπερχυμή, superfoods, μπάρες δημητριακών και σάντουιτς με δυνατότητα takeaway. Χειροποίητες επιλογές από εξαιρετικές και φρέσκες πρώτες ύλες, μοντέρνο περιβάλλον και άψογη εξυπηρέτηση. Caffeine Roastery Superfoods. Δημητρίου Μπλέτσα 5, έναντι Δημαρχείου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, 6 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 7 το πρωί με 10 το βράδυ. Delivery με ένα τηλεφώνημα στο 25310 23777. Caffeine Roastery Superfoods.
Τώρα η απόλαυση έχει όνομα. Και νέο Caffeine Roastery Superfoods Δημοκρίτου 34 έναντι Παλαιάς Πριτανίας. Άλλοι μιλάνε με λόγια. Εμείς μιλάμε με έργα. Τεχνικό γραφείο Τσιναρέλης. Μελέτες και κατασκευές δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Χωματουργικές εργασίες. Με πολύχρονη πείρα στον τομέα των μελετών και των κατασκευών και με τον πληρέστερο ιδιόκτητο στόλο εργολαβικών μηχανημάτων, εγγυόμαστε και υπογράφουμε κάθε τέλεια κατασκευή. Κάθε μικρό ή μεγάλο έργο, δημόσιο ή ιδιωτικό. Τεχνικό γραφείο Τσιναρέλης. Έχουμε τη γνώση, έχουμε την πείρα, έχουμε την υποδομή, έχουμε και τη δύναμη να κάνουμε έργα. Γι' αυτό αφήνουμε τα έργα μας να μιλάνε για εμάς. Τεχνικό γραφείο Τσιναρέλης. Θεμίδος 10, Κομωτινή. Μιλάμε με έργα. Αυτό που σας καίει είναι η άμεση εξυπηρέτηση, η γρήγορη παράδοση, η ποιότητα και φυσικά οι τιμές. Σε εμάς τα βρίσκετε όλα. Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ, Οσάκης. Δωρεάν μεταφορά και διανομή με γρήγορη εξυπηρέτηση και παράδοση στο χώρο σας παντός καιρού στις πιο ασυναγώνιστες τιμές. Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ, Οσάκης. Πραγματοποιήστε την παραγγελία σας στο τηλέφωνο 693 83 80 812 ή επισκεφτείτε μας στο χώρο μας Τέρμα Γεωργίου Ράλι. Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ, Οσάκης. Για την ποιότητά μας, αλλά και για τις τιμές μας, βάζουμε το χέρι μας στη φωτιά. Ο χρόνος που περνάει απλά επιβεβαιώνει ότι κάποτε επέλεξε σωστά. Ten do panani fan ten kate. Η δυνατή επιλογή που αντέχει στο χρόνο και σε κάθε σύγκριση. Nifan ten kate. Για μια ζωή. Οπ! Τρέχει πάλι το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Σκέφτομαι για θερμομόνωση. Τώρα που έχει επιδότηση και θα μου βγει οικονομικά. Τι λες? Λέω ότι εγώ που έχω βάλει σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem, πληρώνω ελάχιστα για θέρμανση και κλιματισμό και κάνω οικονομία χειμώνα καλοκαίρι. Αλήθεια? Και άκου και αυτό, ταυτόχρονα ανακαινίζεται και η πρόσωψη του κτηρίου σου με τους έγχρωμους παστόδεις οβάδες Marmocryl και έχεις κέρδος 2-1. Άρα, θέρμο System. Το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης με την εγγύηση της Isomat. Αυτό σου λέω. Διάβλος 924. Είστε λοιπόν πάντα συντονισμένοι στον Διάβλος του 92,4 και διαδικτυακά μέσα από την σελίδα μας στο Facebook Διάβλος 924 με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέψαμε ζωντανά και πάλι εδώ παρέα με τον υποψήφιο βουλευτή της Ελληνικής Λύσης για τη Ροδόπη, τον γιατρό κύριο Αθανάσιο Ελευθεράκη, στα πλαίσια των εκπομπών που πραγματοποιούμε για τη δική σας έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση, δίνοντας φωνές στους ανθρώπους που διεκδικούν την ψήφο μας, δίνοντας χρόνο και χώρο στους ανθρώπους που θέλουν να εκπροσωπήσουν τη Ροδόπη και να διεκδικήσουν για τη Ροδόπη κάτω στο κέντρο. Να επιστρέψουμε στην κουβέντα μας, κύριε Ελευθεράκη. Εντάξει, ωραία όλα αυτά που μας είπατε για τις γενικές θέσεις του κόμματος, για την πορεία του κόμματος, που βέβαια δεν είναι αμελητέα, σαφώς. Εξάλλου ο κύριος Βελόπουλος είναι και ένας πολύ διεκδικητικός και πρόεδρος, δεν φοβάται τα λόγια του, τα λέει με μαχητικός. Όποιο κόστος. Μαχητικός. Ναι. Έτσι ακριβώς. Θέλω όμως τώρα να μιλήσουμε για τη Ροδόπη, κύριε Ελευθεράκη. Βέβαια, η Ροδόπη... Στη Ροδόπη διεκδικούμε την ψήφο. Τη Ροδόπη που αγαπάμε, τη Ροδόπη που πονάει, η Ροδόπη που θέλει την ευκαιρία της να αναδειχθεί και να αναπτυχθεί. Πράγματι. Η Ροδόπη. Ευλογημένος τόπος. Ευλογημένος τόπος. Θα συμφωνήσω πραγματικά, μαζί σας. Τώρα που ερχόμουν από το χωριό, εγώ από την Πόρπη είμαι. Πραγματικά όταν βγαίνω από το χωριό, το χωριό είναι έτσι κάπως ένα ύψωμα και βγαίνοντας από την πλευρά προς, να πας προς τα Παγούρια, αντικρίζεις έτσι τον κάμπο, τώρα άρχισαν οι αγρότες και ποτίζουν. Είναι μια εικόνα που πάντα έτσι με συγκινεί ή ακόμη μετά πλησιάζοντας τα Παγούρια, επίσης από μια φορά που βλέπεις στον κάμπο προς την Ξηδηλαγανή, προς το νέο σιδηροχώρι κτλ. Έτσι παντού ποτίζουν. Δηλαδή, ωραίος τόπος ευλογημένος που δεν του λείπει τίποτα, με ανθρώπους εργατικούς που δουλεύουν μέρα νύχτα. Δηλαδή, πραγματικά, άμα δείτε αυτή τη στιγμή τους αγρότες, και εγώ τα θυμάμαι κιόλας, έτσι κι αλλιώς εκεί μεγάλος. Και παλιότερα ήταν και πιο κοπιαστικό, είχε πιο πολύ χειρονακτική εργασία.
και χειροσυλλογή έχουμε, ναι, κάνει βαμβάκια, εξελίσσεται και ντομάτες, μαζεύαμε. Η τεχνολογία εξελίσσει και τη γεωργία. Ναι. Και όλα αυτά τώρα οδεύουν προς μια μιζέρια. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Κλείσαν τα εργοστάσια ζάχαρης. Δηλαδή, γιατί να μην παράγουμε τέφλα, να έχουμε αυτά. Στην Ελλάδα δεν παράγεται ένας κόκκος ζάχαρης. Έκλεισε σε βάθη. Δηλαδή, η Ολλανδία, μια χώρα περίπου στο μέγεθος και με τον πληθυσμό της Ελλάδος, κάνει εξαγωγές αγροτικών προϊόντων εκεί πάνω, σε εκείνο το κλίμα, με εκείνες τις συνθήκες, και είναι όλα σε θερμοκήπια. Όλα κλεισμένα μέσα στα πλαστικά. Και μπορεί και εμείς να εισάγουμε από εκεί. Και εδώ που πραγματικά ό,τι και να σπείρεις θα φυτρώσει, και ωραία, άντε το καταχύμωνο να χρειαστεί και ένα θερμοκήπιο, αλλά μετά έχουμε τέλειο κλίμα. Η θάλασσα, το θρακικό πέλαγος, πλούσιο σε αλιεύματα. Και όμως οι ψαράδες, χθες το απόγευμα ήμουν στο φανάρι, βρίσκονται σε μια όλη έτσι οριακή κατάσταση όταν πληρώνουν πανάκριβα το καύσιμο. Και οι αγρότες και οι ψαράδες. Πώς μπορεί να κινηθεί το τραχτέρ, ας πούμε, και πρέπει να βάλει πετρέλαιο κίνησης και οι άπειρες ποσότητες. Δηλαδή, αυτοί θα έπρεπε να είναι απαλλαγμένοι από αυτά. Οι ψαράδες έχουν να ανταγωνιστούν τον ψαρά τον Τούρκο, που ενίοτε μπαίνει και μέσα στα δικά μας χωρικά ύδατα και ψαρεύει, με τη φορολογία της Τουρκίας, με τους περιορισμούς της Τουρκίας που είναι μηδενικοί. Εδώ είναι πνιγμένοι από κανόνες χίλιους, ίσως και σωστά για το περιβάλλον και γιατί να μην καταστραφεί ο θαλάσσιος πλούτος, αλλά οι άλλοι δεν τα έχουν. Μετά θα τα εισάγουμε από την Τουρκία πάνω στην, αφού εδώ το κόστος για να το βγάλουν. Δηλαδή και οι άνθρωποι δουλεύουν μέρα νύχτα και φτάνουν στο τέλος να τα πουλάνε, να μην τους συμφέρει μερικές φορές να κάνουν και τη συλλογή και να περιμένουν μετά τις αποζημιώσεις. Εκτός από τις αποζημιώσεις, να επιζήσουν με το Power Pass, με το Food Pass, τα επιδόματα, τη μιζέρια της ζητιανιάς, ας πούμε αυτό. Είναι μια μορφή, αυτά τα κουπόνια που μοίραζαν παλιά στα κομμουνιστικά καθεστώτα, τα ρωτάω τον νόμο σαν pass. Είναι το κουπόνι στην κυριολεξία. Πάρε Food Pass, είναι ένα κουπόνι να πας να πάρεις κάτι. Δηλαδή, αυτά είναι στενάχωρα, δηλαδή τα βλέπω και, και πονάω. Δηλαδή, ερχόμουν τώρα και αντίκριζα αυτή την εικόνα και αντί να είμαστε έτσι σε μια έξαρση παραγωγικότητας, να παράγουμε, να μεταποιούμε, να εξάγουμε, ζούμε σε μια κατάσταση έτσι θλιβερή και αυτό μεταφέρεται και στις υπόλοιπες τάξεις. Όταν εδώ, ας πούμε, ο κύριος πλουτοπαραγωγικός τομέας είναι η αγροτική. Αν δεν έχουν οι αγρότες, που λένε και οι άνθρωποι στη πιάτσα, δεν έχει κανείς. Όταν πάρουν οι αγρότες, τότε κινούνται όλα. Και τα καταστήματα, γιατί το χρήμα πάει από τον ένα στον άλλον. Πώς να δουλέψει η διασκέδαση, ο πολιτισμός. Σίγουρα με η οικονομική αγορά, ανάταση, βέβαια, κοινή. Είναι ενήματα. Κρίμα. Δηλαδή, για ποιο λόγο γίνανε όλα αυτά, πόσο κακοδιαχείριση υπήρξε. Αυτά που βλέπετε εσείς. Εντάξει, κύριε Λευθεράκη. Ναι. Θα ήθελα όμως να μου πείτε αυτές τις μέρες και γενικά όποτε βρίσκεστε στην Κομωτινή και έχετε επαφές με τους Κομωτινές, με τους Ροδοπίτες, με τους ανθρώπους των χωριών, των οικισμών μας. Τι είναι αυτό που καταγράφετε? Αυτή την ασφυκτική κατάσταση. Σας την επισημάνουν, σας την επισημαίνουν δηλαδή οι κάτοικοι των περιοχών αυτών, οι πολίτες μας? Μου την επισημαίνουν με εμφατικό τρόπο. Είναι έτοιμοι να ορμήξουν. Και αυτό ίσως δίνει ακόμη μεγαλύτερη όθηση στην απόφαση που έχετε πάρει στο να ασχοληθείτε ενεργά με την πολιτική. Φυσικά. Θέλω να συμπορευτώ με αυτούς, να πολεμήσω. Δηλαδή, είναι οι συντοπίτες μας εδώ, οι άνθρωποι μας. Δηλαδή, είναι η πατρίδα μας. Και εσείς είστε δημοσιογράφοι, έχετε αίσθηση της κοινής γνώμης. Υπάρχει μια οργή στον κόσμο, δεν ξέρω αν δεν το διαπιστώνετε, δεν υπάρχει ευημερία. Καταρχήν, οι άνθρωποι δεν έχουν όνειρα. Δηλαδή, πραγματικά είναι λυπηρό και νέοι άνθρωποι, ας πούμε, που τελειώνουν σπουδές και τα λοιπά, τους αρκεί να μπορούν να επιβιώσουν πια.
να μην έχουν χρέη, να τους κυνηγάνε κτλ. Λίγοι είναι αυτοί που ονειρεύονται ότι θα αναπτυχθώ, θα βγάλω φτερά, θα πετά. Δηλαδή, πραγματικά έχουν φτάσει σε μια κατάσταση έτσι να έχουμε να επιζήσουμε. Και τους αρκεί. Έχουν γίνει πισωγυρίσματα απίστευτα. Το να σκέφτεσαι εν έτη 2023 αν θα ανάψει το καλοριφέρ ή όχι. Ξαναγυρνάνε στα ξύλα, μαζεύουν ξύλα από τις ερεματιές για να ανάψουν σόμπες ξανά από την αρχή. Δηλαδή, εμείς τότε που. Εντάξει, στο χωριό ζούσαμε, αλλά είχαμε καλοριφέρ. Δεν το σκεφτόμασταν αν θα ανάψουμε ή να ζεσταθούμε. Τώρα το σκέφτονται 10 φορές. Αφού λένε. Είναι πανάκριβα. Δηλαδή, αυτό εισπράττω. Και γι' αυτό, έτσι, να πάω και σε ένα άλλο θέμα. Όταν εδώ υποψήφιος ο κύριος Τηλενίδης. Αυτό ζήτησε... θα σας ρωτήσω τώρα, γιατί μου κάνετε πάσα, ναι. Και ήθελα να σας ρωτήσω. Κι εμείς που φιλοξενήσαμε τον κύριο Στυλιανίδη πριν λίγες ημέρες, μας ανέφερε για την ανάπτυξη που έρχεται στην, ναι. Θράκη. Όχι, ήρθε. Και στη... Έρχεται, τώρα έρχεται. Και στη Ροδόπη έχουν, όπως χαρακτηριστικά είπε, ότι έχουν μπει οι βάσεις, θα γίνει ενεργειακός κόμβος, χτίζεται ένα νέο εργοστάσιο της Τέρνα στην βιομηχανική περιοχή που θα δώσει δουλειά στους κατοίκους, το πανεπιστήμιο μας ενισχύεται, οπότε και προσκάλεσε μάλιστα και όλους εσάς που βρίσκεστε απέναντι από τη Νέα Δημοκρατία και δεν μιλώ για εσάς τους υποψηφίους της ελληνικής λύσης, αλλά μιλώ για τους υποψηφίους όλων των κομμάτων, να κάνετε μια γύρα μαζί του, να επισκεφτείτε το τι έγινε στη Ροδόπη τόσο επί Νέας Δημοκρατίας όσο και με τις παρεμβάσεις που πραγματοποίησε ως υπουργός ο κύριος Στυλιανίδης. Φυσικά είμαι γνώστης, το είδα και εγώ, τις αναρτήσεις, άκουσα τις δηλώσεις του. Πρώτα να πούμε για το πρώτο μέρος. Αν ανατρέξετε σε αυτά που είπατε, είχαν όλο το πρόθεμα θα πάλι μπροστά. Θα γίνει ένα εργοστάσιο, θα γίνει ενεργειακός κόμβος, θα αναπτυχθεί. Αυτό το θα πόσες φορές θα το ακούσουμε πάλι. Δηλαδή, γιατί δεν έγιναν μέχρι τώρα, γιατί κλείσανε οι βιομηχανικοί, είναι αυτοί που ήταν. Δηλαδή, είναι αποτέλεσμα άξιας πολιτικής αυτό ότι έχει ρημώσει η βιομηχανική περιοχή. Εντάξει, αυτό όμως είναι και μια απόρρεια, θα μου επιτρέψετε κύριε Ελευθεράκη, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά μια απόρρεια όλων των κυβερνήσεων των τελευταίων 20 ετών, φυσικά, εγώ που δώσανε πρημοδοτήσεις σε μεγαλοεπιχειρηματίες να έρθουν να επενδύσουν στη Θράκη, πήρανε τις επιδοτήσεις και αφήσανε ύστερα τα κουφάρια πίσω και να κλαίμε εμείς τους ανέργους μας. Απλήρωτοι εργαζόμενοι που δούλεψαν μήνες και δεν πληρώθηκαν, όλα αυτά τα γνωστά. Μα εγώ δεν μιλάω μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, ούτε έτσι προσωπικά για τον κύριο Στυλιανίδη, όλοι όσοι κυβέρνησαν. Απλά ο κύριος Στυλιανίδης έκανε αυτή την πρόκληση. Οι άλλοι δεν τόλμησαν να πούν κάτι παρόμοιο, ότι ελάτε να πάμε. Την αποδέχεστε την πρόσκληση, μαύρα πρόκληση του κυρίου Στυλιανίδη. Την έχω ήδη αποδεχτεί εδώ και μια εβδομάδα. Να σας ξεναγήσει στη Ροδόπη. Φυσικά, να πάμε μαζί. Γιατί πραγματικά, δηλαδή, σε άλλη Ροδόπη κυκλοφορεί αυτός. Μάλλον είναι όπως όλη η Νέα Δημοκρατία, που αν ακούσουν οι Νεοδημοκράτες ζουν σε μια χώρα που έχει ανακτήσει το παγκόσμιο κύρος, έχει ανάπτυξη, έρχεται. Δηλαδή πραγματικά σου δίνουν την αίσθηση ότι ζουν αλλού. Εμείς πού ζούμε δηλαδή. Αν ακούσετε τη ρητορική όλης της Νέας Δημοκρατίας, γιατί αυτή είναι που κυβερνάει τώρα, τα βρίσκουν όλα τέλεια. Σε όλους τους τομείς. Στην οικονομία, στην ανάπτυξη, στην υγεία, είναι αστείο, δηλαδή μόνο να τα λες. Αντιστοίχως και ο κύριος Στυλιανίδης σε τοπικό επίπεδο τα βρίσκει όλα τέλεια. Εμείς που κυκλοφορούμε πάντως, αλλά εισπράττουμε. Γι' αυτό και εγώ την αποδέχτηκα. Λέω, για να δούμε σε ποιους πάει. Ποιοι του τα λένε αυτά. Αυτοί που κινδυνάνουν να χάσουν τα σπίτια τους, τα φαντ, καραδοκούν. Περιμένουν να περάσουν οι εκλογές. Η νομοθεσία τελείωσε. Έχουν όλα τα όπλα πλέον τα νομικά. Μόλις περάσουν οι εκλογές, θα αρχίσουν. Ήδη έχουν αρχίσει. Όπως την περίπτωση στην Χαλκιδική, ναι. Τον άλλον τον άνθρωπο με το ένα πόδι, με το διαβητικό πόδι. Απλά κάνουν ένα κράτη τώρα. Αλλά το νομικό τους οπλοστάσιο έχει στηθεί.
και αφορά όλους. Και τους ομογενείς πιο πολύ που έχουν αυτό το θέμα. Γι' αυτό και εγώ την αποδέχτηκα την πρόκληση. Και, αλλά όχι μόνο ο κύριος Τηλιάνης. Δηλαδή θα σε έρθουν όλοι αυτοί που κυβερνήσαν να δούμε τι θα τους πούνε. Ποιοι είναι αυτοί που τα βρίσκουν όλα καλά και θα έχω πραγματικά έτσι. Με μεγάλη ευχαρίστηση θα έκανα μια τέτοια περιοδία μαζί του. Μαζί με όλους. Να μην το φαίνεται μόνο προσωπικά. Δηλαδή, εντάξει πια. Ναι, καταλαβαίνω. Εννοείται. Ναι. Δεν κυβέρνησε μόνο. Περάσανε όλοι. Και τώρα είναι υποψήφοι και από άλλα κόμματα. Δηλαδή, όλοι οι προηγούμενοι είναι ξανά υποψήφοι. Πήραν κυβερνητικές θέσεις, πήραν βουλευτικές θέσεις. Πάμε να τα ακούσουμε. Κύριε Λευθεράκη, αν θα είστε ο εκλεκτός της Ροδόπης κάτω στα κέντρα των αποφάσεων, ποια θα ήταν τα τρία πράγματα που θα ζητούσατε τα πρώτα-πρώτα να. Ναι, ποιες είναι οι προτεραιότητες. Να δοθούν προτεραιότητα στη Ροδόπη, ναι. Αχ, μακάρι να ήταν τρία. Δεν υπάρχει τομέας που δεν πρέπει να διορθωθεί. Βασικά, όπως είπαμε πριν. Τα τρία πιο επίγοντα, ναι, να πούμε. Τα πιο, έτσι, τρία να το πιο κάνουμε επίγοντα. Πιο. Είναι η στήριξη των παραγωγικών τάξεων, των αγροτών κατά κύρια βάση, αλλά και όλων των άλλων, και η βιομηχανική περιοχή. Όπως κλείσαν όλα αυτά τα εργοστάσια, μπορούν και να ξανανοίξουν. Να ξανανοίξουν πριν. Πώς, όταν ένας επιχειρηματίας δεν θέλει να έρθει να επενδύσει εδώ πέρα. Ο επιχειρηματίας. Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα. Δεν θέλει. Και αυτός που φεύγει, ο μη επιχειρηματίας, δεν φεύγει επειδή του αρέσει. Όταν υπάρχει κίνητρο, όταν υπάρχει προοπτική, έρχεται. Και έρχονται και γρήγορα. Το θέμα να μην είναι, να είναι μόνο οι μέτεροι, οι δικοί μας, να είναι πραγματικά υγιείς επιχειρηματίες, και ο κόσμος δεν θα φύγει. Εγώ κανέναν από αυτούς που φύγανε, άνθρωποι στα 50 τους, το μισό χωριό μου έχει φύγει νέοι. Η αδερφή μου έφυγε. Στα 45 της πήγε να μεταναστεύσει στην Κύπρο. Δηλαδή έφυγε επειδή βαρέθηκε, δεν της αρέσει η πόλη της, το χωριό εδώ που είμαστε, ο τόπος μας. Πολύ ευχαρίστως θα ξανάρθουν. Και όλοι το έχουν μέσα τους. Απλά είναι ανάγκη. Οικονομική μετανάστευση. Και είναι και αλληλένδετα τα θέματα. Δηλαδή, ένα άλλο δεύτερο θέμα πολύ σημαντικό που θα το έλεγα, αλλά δεν είναι πολύ συνδεμένο με την οικονομική ανάπτυξη, είναι το δημογραφικό. Αλλά οι άνθρωποι πάλι δεν είναι ότι δεν κάνουν παιδιά και δεν γεννάνε επειδή ξαφνικά δεν θέλουνε. Όταν σκέφτεται πώς θα το στήριξε, όταν δεν έχεις εσύ τον εαυτό σου να θρέψεις, θα κάνεις και οικογένεια. Αυτή είναι η μοναδική αιτία που οι άνθρωποι δεν κάνουν και πολλά παιδιά. Και έχουμε τραγικό δείκτη υπογεννητικότητας. Για να διατηρηθεί ο πληθυσμός στα ίδια επίπεδα, να μην το πλατιάσουμε όμως πολύ και μπούμε σε αριθμούς, πρέπει να είναι δύο. Με δύο, δηλαδή για κάθε γυναίκα, γιατί η γυναίκα γεννάει, πρέπει να υπάρχουν δύο απόγονοι. Θεωρώντας ότι οι μισοί θα είναι άντρες γυναίκες, άρα θα γεννηθούν από τη μία θα γεννηθούν δύο, η μία θα είναι γυναίκα, θα ξαναγεννήσει δύο, δηλαδή και μένει το ίδιο. Στην Ελλάδα είναι 1,3. Που μάλιστα σημαίνει μια φθήνουσα πορεία, 30%, γιατί οι 10 γυναίκες θα γεννήσουν 13 παιδιά, από αυτά τα 6 άντρες, δηλαδή οι 10, στην επόμενη γενιά θα είναι 6 γυναίκες. Ναι. Δηλαδή, είναι τραγικό. Δηλαδή, πραγματικά θα μειωθεί ο πληθυσμός και αντικαθίσταται ο πληθυσμός με τους λαθρομετανάστες. Επίσης, άμα θέλετε μόνο τρία θέματα, ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι αυτό, η ασφάλεια της καθημερινότητας, η εγκληματικότητα, δηλαδή είναι αδιανόητο να ζει κανείς με το μόνιμο φόβο ότι θα μπουν στο σπίτι του, ότι θα τον κλέψουν, δεν τολμάμε να αφήσουμε το αυτοκίνητο για να φαίνεται τίποτα μέσα, πρέπει να είναι όλα κρυμμένα, να μην υπάρχει τίποτα στην καμπίνα γιατί θα το σπάσουν, θα το ανοίξουν. Τα σπίτια είναι σαν φυλακές, κάνεις, από μόνο σου μπαίνεις στη φυλακή, παντού σιδεριές, παντού κλειδωμένα. Η αθρόλαθρο μετανάστευση, γιατί δεν έχει σταματήσει καθόλου οι μεταναστευτικές ωραίες, μην γελιόμαστε, απλά τους πήραν από ένα μέρος, στη Μόρια που ήταν όλοι μαζί, και τους μοίρασαν σε όλη την Ελλάδα. Τον καιρό της πανδημίας έγινε αυτό. Και έχει στηθεί σε κάθε, όχι σε κάθε, αλλά σε πολλές πόλεις δίπλα μια καινούρια
ένας καινούριος οικισμός. Και στην Καβάλα έχει γίνει. Και στον Κατσικά στα Γιάννενα. Στις Σέρες. Στο τυχερό επάνω που κάνω. Στο φυλάκιο, νομίζω. Στο φυλάκιο του Εύρου. Παντού γίνεται αυτό. Δηλαδή, ποιον συμφέρει, δηλαδή, τι μας προσφέρει αυτό το πράγμα, ας πούμε. Γιατί να το επιτρέπουμε αυτό να γίνεται. Η χώρα δεν πρέπει να έχει σύνορα. Δηλαδή, πραγματικά δεν βρίσκω καμία. Κανένα νόημα σε όλο για το αυτό. Φράχτη συμφωνείτε, κύριε Φεράκη? Όχι, συμφωνούμε. Είμαστε οι πρώτοι που το προτείναμε. Η Νέα Δημοκρατία διαφωνούσε. Αν πάτε σε δηλώσεις πριν 3-4 χρόνια, δεν πιστεύαν σε φράχτες. Τώρα, επειδή είδαν την αγανάκτηση του κόσμου, χτίζουν ένα που ούτε δεν καλύπτει καθόλου. Δηλαδή, ένα 30% των συνόρων. Εμείς είμαστε της άποψης να είναι απάκρις άκρη. Έχουμε, αν δεν μπορώ να τα στείλω και στη διάθεση του καθένα, είναι και αυτά στο site, μελέτη, κοστολογημένη, και όχι με ένα σειρματόπλεγμα, με διπλό, τσιμεντένιο τοίχο, με κενό ανάμεσα, και πόσο θα κοστίσει κιόλας, όχι να ακριβοπληρωθεί ένα σειρματόπλεγμα. Με βρίσκει σύμφωνο. Η χώρα έχει σύνορα, πρέπει να φυλάξουν. Δεν μπορεί ο καθένας να μπαίνει όπως θέλει. Και ο πραγματικός πρόσφυγας που έχει το καθεστώς του πρόσφυγα, δεν χρειάζεται να περάσει λαθρέα. Ας πάει από τα σύνορα, από τον ηθοριακό σταθμό. Δεν τον διώξει κανείς. Γίνεται πόλεμος και στην Ουκρανία. Είδατε κανένα Ουκρανό να μπαίνει μέσα από τα βουνά, μέσα από τα ποτάμια. Δηλαδή, μόνο και μόνο ο τρόπος που πάει να μπει δείχνει ότι δεν είναι πρόσφυγας. Είναι μετανάστης. Ο μετανάστης θα είναι ή νόμιμος ή παράνομος. Δεν υπάρχει ενδιάμεσος. Και ο παράνομος λέγεται λαθρομετανάστης. Τώρα ότι φοβόμαστε αυτή τη λέξη, πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο λαθροδιακινητής, γιατί είναι λαθροδιακινητής? Γιατί διακινεί λαθρομετανάστες. Αλλιώς θα ήταν και αυτός μη νόμιμος διακινητής. Δηλαδή, κάτι παιχνίδια με τις λέξεις. Πραγματικά δεν βρίσκω κανένα νόημα, δηλαδή ανοησίες, με μια λέξη θα το πω. Είναι λαθρομετανάστες. Πώς το κάνουμε δηλαδή, αφού είναι. Δεν χωράνε άλλοι. Να έρθουν όσοι χρειάζονται. Δεν λέμε. Ούτε εγώ είμαι και ανθρωπιστής από τη φύση μου και λόγω επαγγέλματος. Δηλαδή πραγματικά εγώ δεν λέω ούτε να τους πνίξουμε, ούτε να. Αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε και ξεύρω. Δηλαδή να έρχονται να μας πνίγουν σε εισαγωγικά. Γιατί ένας άνθρωπος που έρχεται και δεν έχει τι να κάνει. Αυτός θέλει να φάει, θέλει να πιει, θέλει, τα πάντα θέλει. Εννοείται. Αφού δεν έχει νόμιμο τρόπο, τι θα κάνει? Θα καταφύγει στην κλεψιά. Τι θα κάνει, μα και εσάς, και εμένα και εσάς. Να μας πάρει κανείς τώρα, έτσι, χωρίς φράγκο στην τσέπη, να μας αφήσει στην πιο αναπτυγμένη χώρα του κόσμου. Πόσες ώρες θα αντέξουμε έτσι? Να κάνουμε τι, δηλαδή θα βρει δουλειά? Πού να έρθουνε? Όσους χρειαζόμαστε, με ελεγχόμενο τρόπο, χρειάζονται και τα χέρια. Εγώ δεν διαφωνώ και γι' αυτό που χρειάζονται εργατικά χέρια. Ωραία, όσοι χρειάζονται να έρθουν. Και ήρθαν. Και ποιοι δεν έχουν έρθει πια? Από όπου θες. Αν ξεκινήσεις από τη δεκαετία του 90, τους Αλβάνους, Βαλκάνιους και αυτά, τώρα έχουμε τους καινούργιους. Έχουν έρθει κάθε καρδιά σκαρίδι. Από Αίγυπτο, από όλο τον πλανήτη. Δηλαδή, εντάξει, αν χρειαζόμαστε κι άλλους, θα έρθουν, αλλά με νόμιμο τρόπο. Όχι, μπουκάραμε. Δεν ξέρω αν σας βρίσκει, πώς σας βρίσκει έτσι αυτό το σκεπτικό. Εμένα αυτό είναι το σκεπτικό μου και της ελληνικής λύσης. Όσοι μπαίνουν παράνομα, είναι παράνομα. Οπότε πρέπει να γυρίσουν πρέπει πίσω. Πρέπει να επιστρέψουν. Γυρίζοντας σελίδα, να αφήσουμε τους μετανάστες που σαφώς είναι ένα πολύ είναι σημαντικό και γνωστή κομμάτι. Η θέση μας, γιατί τώρα ξέρετε, αυτό, ναι. Εδώ στη Ροδόπη πλέον δεν έρχονται. Περνούν μέσα από τον ορεινό όγκο. Ναι, πάτε στο Σώστη, πάτε στον Νίασμο. Καθημερινά ναι. Υπάρχουν μετανάστες. Δεν τολμούν οι άνθρωποι να ανοίξουν τις αυλές. Και το παπίκιο κόντεψε να και εγώ ήταν τρεις εβδομάδες. Ναι. Από λαθρομετανάστες που κρίνουν και λογικό είναι. Και η δαδιά. Και η δαδιά επίσης. Ναι, ναι. Δηλαδή, ωραία, η Ροδόπη, αλλά δεν είναι όλοι οι φνάκοι. Εντάξει, εμείς στη Ροδόπη είμαστε, οπότε. Ναι, αυτά αναφέρουμε σαν να πιο είναι δίπλα μας. Δηλαδή, τον τόπο μας. Είναι ανθρωπισμός τώρα αυτό να τους αφήνεις να σε λγούν στη χώρα σου. Δηλαδή, πού είναι το ανθρωπιστικό σε αυτό το πράγμα, ας πούμε, σε αυτή την κατάσταση? Ωραία.
Να πάμε και στα επόμενα θέματα. Να το συνδυάσουμε όμως λιγάκι, γιατί άμα τους γυρίσουμε πίσω, πίσω είναι η Τουρκία. Ναι. Η Τουρκία η οποία δεν τους αφήνει, θέλει να τους μπρώχνει σε μας. Όπως θέλει πάντα η Τουρκία να μπαίνει μέσα στα χωράφια της Ελλάδας και κυρίως της Θράκης και όλης της παραλιακής, των θαλάσσιων συνόρων μας. Η ελληνική λύση έχει ξεκάθαρη θέση απέναντι σε αυτό το θέμα, το μειονοτικό, το θέμα της επέμβασης της Τουρκίας. Την επεμβατικότητα της Τουρκίας, την Τουρκίας, ναι. Βεβαίως. Για να το αποσυνδέσουμε με το μεταναστευτικό, ωραία, δεν τους παίρνει πίσω η Τουρκία, ωραία, στη χώρα καταγωγής τους. Είναι Πακιστανός, το μάζεσαι άνω, πάνω να το πάω στο Πακιστάν. Ορίστε, γεια σας, δικό σας είναι, πάρτε το. Δηλαδή, δεν τον πήρε η Τουρκία, ας μην τον πάρει. Κατάλαβα. Ναι. Αυτούς δεν τους στέλνουν στις χώρες τους. Δηλαδή δεν τους δεχθεί και η χώρα τους μετά. Δεν ξέρω. Αν έναν Πακιστανό τον επιστρέψεις στο Πακιστάν και δεν τον παίρνει ούτε το Πακιστάν πίσω, κάτι δεν πάει καλά με αυτόν τον Πακιστανό. Εν μέρει δεν έχει τάδικο. Δηλαδή, με την απλή λογική, ας πούμε, τα σκέφτομαι τα πράγματα. Τώρα η Τουρκία. Η Τουρκία κάνει αυτά που συμφέρουν την Τουρκία. Είναι δικό της θέμα. Δηλαδή, εμείς. Ωραία, υπάρχει διπλωματία, αλλά δεν μπορούμε να. Εμάς μας νοιάζει τι κάνουμε εμείς. Η Τουρκία είναι επεκτατική. Ας προσπαθεί. Ας θέλει. Ζούμε σε μια το θέμα είναι να μην το επιτρέψουμε. Σε μια περιοχή που συμβιώνουμε με μουσουλμάνους και μάλιστα συμβιώνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν έχουμε και ουσιώδη προβλήματα όταν δεν φυσικά παρεμβαίνει η Τουρκία. Ο δάκτυλος. Εμείς συμβιώνουμε με μουσουλμάνους, δεν συμβιώνουμε με Τούρκους. Μην ταυτίζετε την έννοια μουσουλμάνος με Τούρκους. Εννοείται. Αυτό είναι ένα σφάλμα. Αυτό είναι και μια επιδίωξη. Οι Αθηναίοι το ταυτίζουν. Όχι, δεν το ταυτίζουν οι Αθηναίοι, το κάνουν και οι τοπικοί. Στον Μπαϊράμι, στη θρησκευτική γιορτή των Ελλήνων μουσουλμάνων, Έλληνες είναι, διαφωνούμε. Όχι. Στήθηκαν όλοι οι τοπικοί άρχοντες και αυτοί που θέλουν να είναι αργότερα να εκλεγούν κτλ. Να ευχηθούν στον Τούρκο πρόξενο. Ήταν μουσουλμανική γιορτή, θρησκευτική γιορτή Ελλήνων μουσουλμάνων. Γιατί να ευχηθείς? Οι μουσουλμάνοι είναι οι τουρκόφωνοι, είναι οι πομάκοι, είναι οι Ρωμά, έχει διάφορες συνιστώσεις. Δηλαδή, γιατί ο Τούρκος πρόξενος τους εκπροσωπεί? Ο Τούρκος πρόξενος είναι ένας δημόσιος υπάλληλος Τούρκος. Το προξενείο δεν είναι καν πρεσβεία, για να πεις ότι έχει και ένα διπλωματικό ρόλο. Ο πρόξενος είναι να βάζει σφραγίδες, παλιότερα που υπήρχαν βίζες, διαδικαστικά θέματα. Είναι μια η προέκταση του τουρκικού δημοσίου, όπως και η Ελλάδα έχει προξενία πάντου, για κληρονομιές, γραφειοκρατίες, τέτοια πράγματα. Τι εκπροσωπεί ο Τούρκος πρόξενος για να πάω να τον ευχηθώ για τον Μπαϊράμι? Θες να ευχηθείς? Υπάρχει νόμιμος μουφτής, θρησκευτικός άρχοντας. Τον έχουμε, τον σεβόμαστε, έτσι πρέπει να είναι. Τη στιγμή που ο μισός πληθυσμός είναι μουσουλμάνοι, φυσικά έχουν δικαιώματα θρησκευτικά. Αλίμονο προς Θεού. Αλλά υπάρχει νόμιμος θρησκευτικός ηγέτης. Σοφολογιότατο τον αποκαλούμε, τον σεβόμαστε και έτσι πρέπει. Για ποιο λόγο στον Τούρκο πρόξενο? Δηλαδή, αυτό δεν το κάνει η Τουρκία, το κάνουν οι δικές μας αρχές. Ταυτίζουν τον μουσουλμάνο με τον Τούρκο. Επίσης, τι κάνουν τα κόμματα? Τέτοιου σκεπτικού ανθρώπων και τέτοιων επιδιώξεων, όχι μόνο τους έχουν στα κόμματά τους, τους βάζουν και στα ψηφοδέλτια. Και τους εκλεκτούς του προξενείου, και ήδη ξέρουμε εδώ πέρα. Δηλαδή, μικρή κοινωνία εδώ ζούμε, ξέρουμε ποιος είναι ο εκλεκτός του ΣΥΡΙΖΑ για να εκλεγεί, ποιος είναι ο εκλεκτός του προξενείου από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, αυτός γιατί να πάρει το χρήσμα? Που έχει τέτοια ρητορική, έχει τέτοιες απόψεις. Δεν κρύβεται, το λέει ξεκάθαρα. Υπάρχουν άλλοι που δηλαδή έχουν φτάσει σε άλλο σημείο αποθράσινσης.
Δεν ξέρω αν γνωρίζετε την περίπτωσή σας, του συναδέλφου σας, που έχει απειληθεί από 17 εδώ παράγοντες, ο κύριος Αρβανίτης. Και η υπόθεση έχει πάει στα δικαστήρια. Και ο έκπτωτος δήμαρχος Ιάσμου έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως γι' αυτό. Αυτά τα επιτρέπουν οι εδώ παράγοντες να γίνουν. Οι Έλληνες, είτε είναι οι μουσουλμάνοι είτε είναι οι χριστιανοί. Η Τουρκία έχει ό,τι επιδιώξεις θέλει. Εμείς τι επιτρέπουμε να γίνει? Η πρόταση της ελληνικής λύσης ποια είναι, κύριε Ελευθεράκη? Η πρόταση της ελληνικής λύσης είναι αυτά τα στοιχεία να απομακρυνθούν, να έχουν τις συνέπειες των παράνομων πράξεών τους. Δεν μπορεί να υπάρχουν παράνομοι σύλλογοι, ψευδομουφτείς. Ο ίδιος ο πρόξενος να κινείται έχει πολύ συγκεκριμένο πρωτόκολλο πώς κινείται ένας πρόξενος. Να αλωνίζει την περιοχή όπως θέλει. Θεωρείτε ότι πρέπει να φύγει το τουρκικό προξενείο είναι από την πόλη μας? Είναι επίσημη θέση και στη Βουλή το έχει αναφέρει 3 φορές ο κύριος Βελόπουλος. Κινείται εξωθεσμικά το προξενείο. Δεν έχει να προσφέρει τίποτα, ειδικά αν παλιότερα υπήρχαν πιο πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες με τους συγγενείς των Ελλήνων που βρίσκονται από εκεί και είχαν. Τώρα αυτά γίνονται πολύ εύκολα και διαδικτυακά. Βίζες δεν υπάρχουν, δεν έχει κανένα λόγο ύπαρξης, δεν προσφέρει τίποτα. Μόνο δυναμητίζει την κατάσταση στην περιοχή και η ίδια η μειονότητα υφίσταται απίστευτη πίεση. Δηλαδή δέχονται καταπίεση απίστευτη στο πώς θα συμπεριφέρονται, τι θα λένε, τι θα ψηφίσουν και εμάς μας προσεγγίζουν αρκετοί άνθρωποι από τη μειονότητα. Αλλά φυσικά δεν τολμούν. Δηλαδή νιώθουν σαν να κάνουμε κάτι κρυφό, κάτι παράνομο. Ενώ ακούνε τις απόψεις μας, τις ενστερνίζονται ως ένα βαθμό. Όταν φτάνουν έτσι η περίοδος των εκλογών, δηλαδή φοβούνται να μας χαιρετήσουν. Δηλαδή. Δέχονται καταπίεση οι άνθρωποι. Οι μειονοτικοί εννοώ. Ναι, κατάλαβα. Και ολοκληρώνοντας σιγά σιγά την κουβέντα μας, κύριε Ελευθεράκη, συγκυβέρνηση ή κυβέρνηση? Τι εννοείται, αν θα μπορούσαμε εμείς να συμμετέχουμε σε κάποιο σχήμα? Α, έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι αυτό αποδείχθηκε περίτρανα. Δηλαδή πραγματικά δεν μπορούμε να συνυπάρξουμε αυτός που φέραν την κατάσταση σε αυτή την χώρα, σε αυτή την κατάσταση, αύριο ξαφνικά να συνυπάρξουμε μαζί τους. Ακόμη και στην σκιά, ότι αυτό γινόταν, και να θυμίσω και με τον κύριο Μιλουνάκη, αποπέμφθηκαν από τα ψηφοδέλτια, εν τέλει διαγράφησαν κιόλας. Η κάθαρση έγινε σε εμάς. Δηλαδή αυτοί που είχαν τέτοιες βλέψεις και θέλανε, υπήρχαν τέτοια σκεπτικά, είχαν επαφές κτλ. Ενώ τους προτάθηκε να μείνουν λίγο έτσι στην άκρη, δεν είπαμε, να δούμε τι γίνεται, δεν θέλουμε τέτοιες σκιές. Αυτοί προτίμησαν να αποχωρήσουν με θορυβώδη τρόπο, όχι όλοι, ο κύριος Αβδελάς το αποδέχτηκε, ωραία. Δηλαδή φαίνεται μετά ποιος είχε πραγματικά τέτοιες βλέψεις και ποιος δεν είχε. Και αποχώρησε ο κύριος Μιλουνάκης με τις γνωστές έτσι, συκοφαντίες και τα λοιπά, τα οποία να ενημερώσουμε, και καλά μου δίνετε το βήμα να το πω, ότι όλα αυτά έχουν μπει στο αρχείο, ο εισαγγελέας την έθεσε την υπόθεση στο αρχείο, ό,τι αυτά που έλεγε. Και ο κύριος Μιλουνάκης αυτή τη στιγμή είναι κατηγορούμενος από πολλά έτσι, στελέχη του κόμματος, γιατί ονόμασε το κόμμα εγκληματική οργάνωση, εμέσως δηλαδή, αφού εγώ είμαι μέλος του κόμματος, είμαι και εγώ μέλος εγκληματικής οργάνωσης. Δηλαδή μπορώ να τον μηνύσω και εγώ αν θέλω, και το έχουν κάνει αρκετά μέλη του κόμματος. Θα διωχθεί για αυτά. Βέβαια θα περάσουν κάποια χρόνια. Ναι, οι ρυθμοί τη απόδοση δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Ναι, εντάξει, δεν μπορούν να τον πάρουν αύριο. Θα έχει και αυτό το δικαίωμα τη άμυνα, τη επιχειρηματολογία κτλ. Αλλά η προκαταρκτική εξέταση που έγινε για εκείνα τα χρηματικά ποσά κτλ. Που μπορεί να δώσει σαν στο φιλόπτωχο, σαν οικονομική βοήθεια κάπου, αυτό κατέπεσε. Έχει τεθεί στο αρχείο από τον εισαγγελέα, έτσι να το ξέρετε. Οπότε η κάθαρση έγινε. Η κάθαρση έγινε. Εμείς αυτούς που υπήρχε έστω και υποψία ότι έχουν τέτοιες βλέψεις και έχει ξεκαθαριστεί μες στο κόμμα ότι δεν πρόκειται. Κινούμαστε αυτόνομα. Έχουμε πρόταση.
Και πιστεύουμε ότι πολλής λαός την ξέρει, την ακολουθεί και θα μας ακολουθήσει. Έτσι θα ήθελα να τελειώσουμε, κύριε Ελευθεράκη, αυτή την πολύ ωραία κουβέντα που κάναμε. Ναι, πραγματικά, έτσι. Πέρασε και ώρα, τα είπαμε πάρα πολύ. Μισή ώρα και πολύ είναι, έτσι μου είχατε πει. Πίστευω ότι, εντάξει, πώς την ώρα. Εγώ δεν έχω και πολλή εμπειρία με τα μέσα και σαν έτσι πρωτοεμφανιζόμενος. Αλλά πραγματικά η κουβέντα μας χύλησε πολύ ωραία. Να το αναγνωρίσω αυτό και σε εσάς και να πω και για τα μέσα εδώ τα τοπικά, ότι δεν έχω νιώσει αποκλεισμό πραγματικά. Δηλαδή, όπως γίνεται στα μεγάλα τα πανελλήνια εμβέλειας που λειτουργούν σαν όργανα και όλοι ξέρουμε ποιος επιχειρηματίας κρύβεται από πίσω και ποιο κόμμα, νομίζω ότι η ελευθερία του τύπου στην επαρχία ή να πω έστω για σε τοπικό επίπεδο που το βίωσα, υπάρχει, είναι πραγματικά προς τιμή σας. Κύριε Ελευθεράκη, σε μια πολυπολιτισμική περιοχή ζούμε, οπότε ναι, και η πολυφωνία, εμείς είμαστε άρρηκτα συνδεδεμένοι με αυτό και μάλιστα ο διάβολος. Είμαστε συνηθισμένοι σε αυτό και εγώ το απολαμβάνω, δηλαδή αυτό το χρώμα της Θράκης με το πολυπολιτισμικό. Εγώ δεν έχω τίποτα με τους μειονοτικούς και μ' αρέσει αυτό η ανάμειξη και τα λοιπά. Εγώ θέλω μόνο σε πολιτικό επίπεδο το τουρκικό δάκτυλο. Το ξεκαθάρισατε, του τουρκικού κράτους, όχι τους συμπατριώτες μας εδώ πέρα. Ότι η μειονότητα εδώ είναι Έλληνες. Είναι φίλοι μας, είναι γειτονές μας, μαζί στο στρατό, μαζί στο σχολείο, μαζί. Έχουν μια αρμονική... Ζουν εδώ, έχουν τα ίδια προβλήματα. Μα ζούμε μαζί. Με εμάς, τις ίδιες αγωνίες. Μα γηγενείς είναι, εδώ μεγάλωσα. Δεν γίνονται κανένα άνθρωποι, δεν ήρθα να απαλώ. Ό,τι προβλήματα έχω, όλοι τα ίδια αντιμετωπίζουμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σας ευχηθώ προσωπική επιτυχία στις εκλογές της 21ης Μαΐου και φυσικά και επιτυχία στο κόμμα το οποίο εκπροσωπείτε. Να είστε καλά. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας, φίλες και φίλοι του Διάβλου 924, για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε εννοείται ότι θα είστε συντονισμένοι στους 92,4 μεγάκυκλους, αλλά και διαδικτυακά, www.diablos924.gr, πλήρης ενημέρωση, αρθογράφηση, φωτογραφίες και βίντεο από τα ρεπορτάζ δημοσιογραφικής ομάδας του Διάβλου. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.